μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και τεράστια συγκίνηση που για πρώτη φορά έχω τη δυνατότητα να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει παρούσα στο Pride. Σε αυτήν τη γιορτή που καταφάσκει τη ζωή, την ισότητα, την ελευθερία, την αγάπη, τον έρωτα. Σε αυτή τη γιορτή που είναι ταυτόχρονα και μια γιορτή όμως κραυγή αγωνίας και κραυγή διεκδίκησης. Όλων εκείνων οι οποίοι και οι οποίες έχουν βιώσει τις διακρίσεις στο σχολείο, στη γειτονιά, στο στρατό, στην καθημερινή τους επαφή με το κράτος, για όλους και όλες εκείνους και εκείνες που καθημερινά αγωνίζονται για έναν κόσμο ελευθερίας και ισότητας. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, σε αυτό το μεγάλο αγώνα για να δικαιωθούν οι αγώνες οι δικοί σας αλλά και οι αγώνες οι δικοί μας. Να δικαιωθεί αυτό το πανανθρώπινο αίτημα για ελευθερία και ισότητα. Το Σύμφωνο Συμβίωσης, το Δικαίωμα Αναδοχής από LGBTQI ζευγάρια που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης, η κατάργηση όλων εκείνων των απολιθωμένων νόμων που υπήρχαν στον ποινικό κώδικα και πάνω απ' όλα το νομοσχέδιο που είναι πια νόμος του κράτους που επιτρέπει στον καθένα και στην κάθε μια να αυτοπροσδιορίζεται όπως εκείνος ή εκείνη νιώθει το νομοσχέδιο, ο νόμος πια του κράτους για την ταυτότητα φύλου. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα, αλλά μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω πια, και η ελληνική κοινωνία πρέπει να το κατανοήσει ότι οφείλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για την κατοχήρωση του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο των LGBTQI ζευγαριών.